Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Τρίτη, 12 Μαρτίου του 2024. Θα ξεκινήσουμε με τα σχόλιά σας και μετά θα περάσουμε στον Ευαγόρα Παλικαρίδη, που είναι μια μαύρη επέτειος αύριο, θα το πούμε σήμερα. Ο Γιώργος Χατζηδεοδόρου, πιστός τηλεθεατής ακροατής της εκπομπής μας. Είναι πασίγνωστο ότι απαιτούν χρόνια για να εγκριθούν, αφού εμπλέκονται πολλοί και συναρμόδιοι, απαιτούν λάδωμα ο καθένας για πάρτι του και για τους παραπάνω συναρμόδιους. Εννοεί οι ξένες επενδύσεις. Δι' νέου αδιάφθορου πολιτικού προσωπικού και άνευθού του, ουδέν εστί γενέστε των δεόντων, κύριε Καλλιτερίδη. Προς το παρόν, αντί του 12 ναυτικά μίλια τώρα του Νίκου, προτείνω το Εθνοπροδοσία ή Αποστατικο... Εθνοπροδοσία ή, η αποστατικοποίηση των νησιών. Είναι εθνοπροδοσία η αποστατικοποίηση των νησιών. Να λέγεται σε κάθε ευκαιρία και σε κάθε κατεύθυνση, μπας και σώσουμε κάτι πριν από κάθε άλλη θετική σκέψη. Εκτιμώ ότι έτσι μόνο δυσκολεύουμε τους ντόπιους και ξένους δυνάστες. Για τον κύριο Δήμαρχο Πάφου, όχι τον Ντέος, λέω ότι πέτυχε εκεί ΑΕΗ, επειδή στην Κύπρο η διαφορά των πολιτικών είναι πολύ μικρότερη από ότι εδώ. Αναγκαία προϋπόθεση για ένα σοβαρό αξιοκρατικό κράτος. Χωρίς αυτό ματαιοπονούμε και κινδυνεύουμε και ο χρόνος λιγοστεύει επικίνδυνα. Γιώργος Χατζηδεοδόρου. Μας λέει λοιπόν ότι απαντώντας στην ουσία στην άποψη που είπα ότι να φέρουν επενδύσεις, ότι δεν πρόκειται να γίνουν επενδύσεις επειδή το πολιτικό προσωπικό είναι διεφθαρμένο. Αν λαχταράς τη λευτεριά σε ξένος, μην ελπίζεις. Μόνο σου πάρ την αν μπορείς, αλλιώς δεν την αξίζεις. Αυτό το σχόλιο μας έκανε η Φρόσο Αχιλλέος, πώς λέγεται, από την Λεμεσό, που κάθε βράδυ είναι πρώτη που μπαίνει για να παρακολουθεί την εκπομπή μας. Την ευχαριστούμε, Φρόσο, σε ευχαριστούμε. Αν λαχταράς τη λευτεριά σε ξένους, μην ελπίζεις, μόνο σου πάρ την αν μπορείς, αλλιώς δεν την αξίζεις. Είναι μια ρίση του Νικόλαου Καζαντζάκη, ενός ανθρώπου που, του οποίου τα περισσότερα έργα τα διάβασα σε ηλικία από 17 μέχρι 20 ετών και μπορώ να πω μαζί με τη λογοτεχνία, τη γαλλική, τη ρωσική, την προεπαναστατική που διάβασα, ότι πραγματικά επηρέασαν τη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Νίκος Καζαντζάκης λοιπόν. Ανεξάρτητη Ελλάδα μόνο όταν φτιάξει τη δική της πολεμική αμυντική βιομηχανία θα είναι ανεξάρτητη. Όσο αγοράζουμε όπλα από τους άλλους, θα είμαστε μόνοι μας και υπόδουλοι. Ελλάδα, όπλα και δόγμα Σαμσόν όπως το Ισραήλ. Αυτά είπε και ο φίλος μας ο Νίκος, Νίκ Βασιλάτος. Αυτά είναι τα σχόλιά μας. Ένας φίλος σχολίασε και είπε, είπα χθες, ότι μια χαρά χώρα είναι η Αμερική, αλλά για τον εαυτό της. Και είπα να γίνουμε κι εμείς μια χαρά χώρα για τον εαυτό μας. Κόβει μόνο το μια χαρά χώρα είναι η Αμερική, μου το γράφει ως κάτι που είναι κατακριτέο και λέει ώστε έτσι, κύριε Καλλιτερίδη, μια χαρά χώρα είναι η Αμερική. Έτσι θα κάνουμε χωριό, ρε παιδιά. Συγγνώμη δηλαδή. Καθίστε, ακούστε όλο το σκεπτικό. Εγώ είμαι ανοιχτό σε κριτική. Γιατί με έχει βοηθήσει η κριτική, ακόμα και η κακόβουλη. Πράσινο, ξέρω που με, σε ποια γωνία με περιμένουν και φυλάγομαι. Αλλά να κάνουμε κριτική που να έχει μια βάση. Τι λέμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, σαν αύριο, ένα μεγάλο δράμα. Ένα μεγάλο δράμα ήταν η ζωή του και ο θάνατος του Ευαγόρου Παλικαρίδη. Να δούμε καταρχάς το βιογραφικό του και ένα σημείωμα που έγραψε ο ξενής ξενοφόντος από το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού της Κύπρου. Ευαγόρας Παλικαρίδης, μάρτυρας του αγώνα των Ελληνοκυπρίων για την αποτείναξη του Αγγλικού ζυγού και την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Γεννήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 1938 στο χωριό Τσάδα της επαρχίας Πάφου. Μπήκε νωρίς στον αγώνα από τα μαθητικά του χρόνια κιόλας. Το 1953, σε ηλικία 15 ετών, κατεβάζει και τεμαχίζει την ελληνική σημαία στο κολέγιο της Πάφου, την αγγλική σημαία στο κολέγιο της Πάφου, κατά την ημέρα στέψης της βασίλισσας Ελισάβετ στο Λονδίνο. Δύο χρόνια αργότερα, συλλαμβάνεται ως μέλος της νεολαίας της ΕΟΚΑ, επειδή συμμετείχε σε παράνομη πορεία. Στις 18 Δεκεμβρίου του 1956 συλλαμβάνεται εκ νέου και κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση παράνομου οπλισμού. Η δίκη του ορίζεται
για τον Μάρτιο του 1957. Στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας δεν αφήνει περιθώρια στους δικηγόρους του για να τον υπερασπιστούν. Παραδέχεται την ενοχή του με αξιοθαύμαστο τρόπο. Γνωρίζω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα, το έκαμα ως Έλλην Κύπριος, ώστις ζητεί την ελευθερία του. Τίποτα άλλο, στο αγγλικό δικαστήριο. Την επόμενη της καταδίκης του Παλικαρίδη σε θάνατο, ο κόσμος ξεσηκώνεται για να σώσει τον νεαρό μαθητή. Οι εκκλήσεις για την απονομή χάριτος από την Ελλάδα, την Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτονται από τον Άγγλο κυβερνήτη Τζον Χάρτινγκ και από την Αγγλική διπλωματία. Ο Βαγορής, όπως ήταν το χαϊδευτικό του, δεν πτωείται. Στο τελευταίο γράμμα που έγραψε πριν τον απαγχωνήσουν, γράφει «Θα ακολουθήσω με θάρρος τη μοίρα μου. Ίσως αυτό να είναι το τελευταίο μου γράμμα. Μα πάλι δεν πειράζει. Δεν λυπάμαι για τίποτα. Ας χάσω το κάθε τι. Μια φορά κανείς πεθαίνει. Θα βαδίσω χαρούμενος στην τελευταία μου κατοικία. Τι σήμερα, τι αύριο. Όλοι πεθαίνουν μια μέρα. Είναι καλό πράγμα να πεθαίνει κανείς για την Ελλάδα. Ώρα 7:30. Η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Η πιο όμορφη ώρα. Μη ρωτάτε γιατί». Τα μεσάνυχτα της 13ης Μαρτίου του 1957 οδηγείται στην Αγχώνη. Τραγουδά τον εθνικό ύμνο. 2 λεπτά ψέλνει τον εθνικό ύμνο. 2 λεπτά αργότερα, στις 14 Μαρτίου, τα πρώτα λεπτά της 14ης Μαρτίου, η καταπακτή ανοίγει και ο Ευαγόρας Παλικαρίδης περνά στην αιωνιότητα. Θα τα πούμε μετά ξανά. Αν πάτε και δείτε τα φυλακισμένα μνήματα, εκεί θα καταλάβετε την αγριότητα των Άγγλων, του Αγγλικού, του Βρετανικού κράτους. Φυλάκιζαν τους νεκρούς για να μην γίνονται διαδηλώσεις στη διάρκεια της κηδείας. Νεαρά παιδιά ζητούσαν χάρη και δεν έδιναν χάρη. Δηλαδή ούτε την ευσπλαχνία που μπορεί να πρέπει να έχει ένας δυνατός δεν είχαν. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν χειραγωγημένο το ελληνικό πολιτικό σύστημα από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος και έδωσαν τη σκυτάλη του ελέγχου μετά τον εμφύλιο και με την ίδρυση του ΝΑΤΟ στους Αμερικανούς. Αυτοί οι άνθρωποι έφεραν τη Χούντα στην Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι έφεραν και τη μεταπολίτευση. Διαφωνώ κάθετα με αυτούς που λένε ότι η μεταπολίτευση είναι αποτέλεσμα αγώνων. Όχι. Έκαναν τη δουλειά τους οι πρώτοι Χουντέοι, τους απέσυραν, έφεραν τους δεύτερους, τα ίδια κέντρα. Τους δεύτερους Χουντέους έκαναν τη δουλειά τους με την Κύπρο, τους απέσυραν και μετά έπρεπε κάποιος να κυβερνήσει την Ελλάδα. Και έφεραν τους άλλους να κυβερνήσουν τη χώρα. Και την κυβερνούν υπό την κηδεμονία τους, γι' αυτό και η χώρα δεν μπορεί να σταθεί όρθια και θα σας το αποδείξω αυτό που λέω μετά, ότι τη σκήνουν ρήμας υπηθόμενοι. Να δούμε τι λέει ο κύριος Ξενής για τον Ευαγόρα. «Κάθε χρόνο τέτοια μέρα οι αδούλωτοι Έλληνες της Κύπρου τιμούμε τη μνήμη του γενναιόψυχου επαναστάτη, ποιητή και μαθητή Ευαγόρα Παλικαρίδη από το χωριό Τσάδα της επαρχίας Πάφου. Ήταν ο τελευταίος αγωνιστής της κυπριακής ελευθερίας που κρεμάστηκε από τους Άγγλους σε ηλικία μόλις 19 ετών, συγκλονίζοντας το Πανελλήνιο με το ανυπότακτο φρόνημά του, τη μαθητική λεβενδιά και την πνευματική του ορίμαση που τον κατατάσσουν στο πάνθεο της Αθανασίας. Στα 15 του χρόνια είπαμε τι έκανε. Με την δράση του αναδείχθηκε σε κορυφαία μορφή του απελευθερωτικού αγώνα των Κυπρίων για ελευθεριά και εθνική αξιοπρέπεια. Όταν διακήρυτε μέσω των ποιημάτων του ότι θα έπαιρνε το μονοπάτι που πάει στη λευτεριά, συνειδητοποιούσε παρά των νεαρών της ηλικίας του ότι η λευτεριά κερδίζεται μόνο με αίμα. Στο αποχαιρετιστήριο γράμμα του προς τους συμμαθητές του, λίγο πριν πάρει τα σκαλοπάτια της λευτεριάς, τόνιζε ότι μπορεί και να μην τον ξαναδούν παρά μόνο νεκρό. Αυτή η συνειδητή αντιμετώπιση του θανάτου στα χρόνια της εφηβείας και των μοίριων ονείρων τον κατέστησαν παγκόσμια νεανική μορφή και πρότυπο των λαών που παλεύουν για ελευθερία και επικράτηση των πανανθρώπινων ιδανικών. Το απαράμιλο θάρρος
που επέδειξε κατά τη διάρκεια της δίκης παροδίας όπου κατηγορήθηκε για κατοχή όπλου, είναι άξιο σεβασμού και θαυμασμού. Η απάντησή του όταν ρωτήθηκε αν είχε οτιδήποτε να πει ώστε να μην του επιβληθεί η ποινή του θανάτου, ενσαρκώθηκε σε πεάνα ελληνικής λεβενδιάς. «Ξέρω ότι θα με κρεμάσετε. Ό,τι έκαμα το έκανα ως Έλλην Κύπριος, ο οποίος ζητεί την ελευθερία του». Παραπέμποντας στο μολόν λαβέ του Λεωνίδα, χρειάστηκαν 9 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που άνοιξε η ξύλινη καταπακτή για να ξεψυχήσει ο Βαγορής στο σχοινί της Αγχώνης. Πίσω του όμως άφησε με την ηρωική θυσία του παρακαταθήκη αιώνων. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ως κύριος ομιλητής στην εκδήλωση «Ευαγόρια 2024», εξήρε την ηρωική του μορφή διαμηνύοντας ότι απέναντι στον Ευαγόρα, απέναντι σε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν για να υπάρχει σήμερα ό,τι πιο σημαντικό έχουμε, η Κυπριακή Δημοκρατία, είμαστε υπόλογοι και έχουμε βαριά ευθύνη να ανταποκριθούμε όχι με λόγια, αλλά με πράξεις στα προστάγματα της πατρίδας μας και να φανούμε αντάξιοι της παρακαταθήκης και της κληρονομιάς τους. 67 χρόνια από τη θυσία του Βαγορή και 50 χρόνια από την εισβολή και κατοχή του 1/3 του κυπριακού εδάφους της Κύπρου, και μάλιστα σε μια εύθραστη περίοδο που ο νεοοθωμανός Ερντογάν επιδιώκει απροκάλυπτα να θέσει υπομοιρία ολόκληρο το νησί, καλούμε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με την Ελλάδα να χαράξουν επιτέλους μακρόπνοη στρατηγική για την απαλλαγή από τον Ατήλα, θέτοντας παράλληλα τους Ευρωπαίους εταίρους μας ενώπιον των τεραστίων ευθυνών τους. Ταυτόχρονα αξιώνουμε από τον κύριο Χριστοδουλίδη να κάνει πράξη τα λόγια του, αγωνιζόμενος προγραμματισμένα και ανυποχώρητα μέσα σε κλίμα εθνικής ενότητας και ομοψυχίας για δικαίωση των αιματερών θυσιών του κυπριακού ελληνισμού. Αυτό είναι και το καλύτερο μνημόσυνο για τον Βαγορή μας και η πρέπουσα απόδοση τιμής στις αιώνιες ερωμένες του, την ελευθερία και την αιώνια Ελλάδα του Οικουμενικού Φωτός. Ο ξενής ξενοφόντος, είναι δημοσιογράφος και πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικού Πολιτισμού της Κύπρου. Σήμερα, αύριο, είναι η επέτειος του απαγχωνισμού. Σε αυτά τα κανάλια, που κάποιοι έχουν τουρκοποιηθεί κιόλας, θα ακούσετε μια λέξη για τον Ευαγόρα. Θα διαβάσουν ένα ποίημα του, να πούν κάτι. Σε αυτά τα... δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς, γιατί στο τέλος όποιος χαρακτηρίζει και χαρακτηρίζει και τον εαυτό του. Αλλά αυτά τα πράγματα που βλέπουμε το πρωί, τα μεσημεριανά, όλα αυτά, γιατί μερικές φορές να πάω στο σπίτι, κάτι βάζεις για να αδειάσεις το μυαλό σου. Και δεν μπορείς να διανοηθείς ότι υπάρχει τέτοιο επίπεδο στην ελληνική τηλεόραση. Δεν θα μπορούσα να κάνω ένα αφιέρωμα. Γιατί ό,τι πιο σαχλό και ό,τι πιο ποταπό τους τραβάει. Ο βούρκος είναι τραβηχτικός, τους τραβάει αντί να ανεβούν και να πούν δύο πράγματα, να ανεβάσουν λίγο το επίπεδο και της εκπομπής τους αλλά και του ελληνικού λαού. Να περάσουμε τώρα στο δεύτερο θέμα μας, που είναι η πολιτική κατάσταση. Διάβασα μία δημοσκόπηση που έγινε στην Κύπρο για τα κόμματα. Ακούστε τι γίνεται. Την έκανε η Pulse Market Research για λογαριασμό της εφημερίδας Φιλελεύθερος. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός παίρνει 17% από 30 τόσο. Το ΑΚΕΛ 14% από 30. Το ΕΛΑΜ στην τρίτη θέση με 8%. Είναι ένα κόμμα που στην αρχή θεωρήθηκε ότι είναι αδερφάκι της Χρυσής Αυγής, αλλά διαφοροποιήθηκαν, δεν βρίζουν, δεν ασκούν βία. Ιδεολογικά κοντά εκεί βρίσκονται από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά έχει ανωδική πορεία, 8%, τρίτο κόμμα, και υποσκέλισε το κόμμα του όχι στο σχέδιο ΑΝΑΝ του Τάσου Παπαδόπουλου, το οποίο έπεσε στην τέταρτη θέση, το ΔΙΚΟ δηλαδή, με 7%. Η ΕΔΕΚ του Βάσου Λυσαρίδη στο 3%, μεταξύ φθοράς και αυθαρσίες. Οι οικολόγοι στο 2%, η Δημοκρατική Παράταξη στο 0,3%. Ένας στους τρεις εκλογείς δηλώνει ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα πράξει.
Το 9% αναφέρει ότι δεν πρόκειται να πάει να ψηφίσει, το 1,3% αναφέρει ότι λευκό ή άκυρο. Αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 47% δεν έχει αποφασώσει ακόμα αν θα ψηφίσει ή δεν μπορεί να απαντήσει τι θα ψηφίσει. Αυτά λοιπόν τα καταστάσεις δείχνουν ότι και στην Κύπρο όπως και στην Ελλάδα είναι υποδιάλυση το πολιτικό σκηνικό, το πολιτικό σύστημα. Είναι υποδιάλυση, κύριοι. Υποδιάλυση και στην Ελλάδα είναι υποδιάλυση. Εάν δεν υπήρχε αυτός ο ασφιχτικός έλεγχος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σήμερα δύσκολα θα έπαιρνε κόμμα πάνω από 20%. Όπως γίνεται στην Κύπρο. Ίδια κατάσταση γίνεται στην Ελλάδα. Απλά εδώ υπάρχουν τα ισχυρά συμφέροντα, τα οποία στηρίζουν το κόμμα της αστικής τάξης που είναι η Νέα Δημοκρατία και στέκεται στα πόδια της. Ως πότε θα στέκεται στα πόδια της? Εάν γίνει κάτι στα Τέμπη, θα δούμε παρακάτω, και καταδικαστεί ο μικρός Καραμαλής, που η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα του Καραμαλή, των Καραμαλίδων τέλος πάντων. Πού θα πάει το πολιτικό σύστημα? Και επειδή σας είπα πριν από λίγο ότι αυτοί που έφεραν τη Χούντα την πρώτη, όταν δεν τους έκανε τη δουλειά τους, τους απέσυραν, έφεραν τη δεύτερη Χούντα. Όταν τους έκανε τη δουλειά τους, δηλαδή Ατήλα και τα λοιπά, τους απέσυραν και έφεραν τους άλλους συνεργάτες τους, τα ίδια κέντρα, για να αποδειχθεί ποιο, για να σας αποδείξει, να αποδειχθεί ποιο είναι το πολιτικό μας σύστημα μέχρι σήμερα, θα σας διαβάσω τη σελίδα από το βιβλίο του Σταύρου 209, 208, ναι, ξεκινήσουμε, να δούμε. Ομολογίες κατευνασμού, οι Έλληνες πολιτικοί τι έλεγαν σε αξιωματούχους τον ΗΠΑ. Σελίδα 207. Το ντόμινο των υποχρήσεων στο Αιγαίο. Οι κατευναστικές προθέσεις της ελληνικής πλευράς κατέστησαν σαφείς και το Σεπτέμβριο του 1976. Στις 29 Σεπτεμβρίου του 1976, ώρα 9:30, ο Υπουργός Εξωτερικών Κίσιγκερ συνομίλησε με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Τσαγλαγιανγκίλ σχετικά με μία πιθανή συμφωνία για την υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου που ενδεχομένως θα μπορούσε να αποδεχθεί η ελληνική πλευρά. Ο Αμερικανός Υπουργός υποστήριξε ότι βάσει και των συνομιλιών του με τους Έλληνες πολιτικούς εκτιμά ότι η Ελλάδα δεν θα αποδεχθεί ποτέ κοινές έρευνες και συνδιαχείριση ολόκληρου του Αιγαίου. Ωστόσο πρόσθεσε ότι εισαγωγικά, αυτά είναι από ντοκουμέντα, αρχεία. Λέει ο Κίσιγκερ, έχω μάθει από φίλους μας στην Ανατολική Μεσόγειο ότι πρέπει να αφήνουμε τα πράγματα να οριμάσουν λίγο, υπονοώντας σαφώς πως εν καιρό θα μπορούσε να καμφθεί η ελληνική αδιαλαξία. Ο Κίσιγκερ επαληθεύθηκε μόλις 2 ώρες αργότερα. Αυτό που θα ακούσετε δεν θα το πιστέψετε. Σε συνάντηση του Αμερικανού Υπουργείου Εσωτερικών με τον Έλληνα ομόλογό του κύριο Μπίτσιο στις 11:30 π.μ. της ίδιας ημέρας. Κατά τη συνομιλία του, ο Μπίτσιος ζήτησε από τον Κίσιγκερ να μεταφέρει στον Τσαγλαγιανγκίλ κατά την επικείμενη συνάντηση τη θέση της ελληνικής πλευράς. Και λέγοντας τα εξής, ο Μπίτσιος, θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο αν μπορούσατε να τους ζητήσετε να είναι μετριοπαθείς στις διαπραγματεύσεις. Εάν επιθυμούν περισσότερο από το 50% του Αιγαίου, τότε πολύ απλά δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαπραγμάτευση. Θέλετε να σας το ξαναπώ τι είπε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών? Θεωρώ πως θα ήταν χρήσιμο αν μπορούσατε να τους ζητήσετε να είναι μετριοπαθείς στις διαπραγματεύσεις. Εάν επιθυμούν περισσότερο από το 50% του Αιγαίου, τότε πολύ απλά δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαπραγμάτευση. Με αυτή την εκπεφρασμένη θέση στον Αμερικανό Υπουργό, η Ελλάδα ξεκαθάριζε πως ήταν διατεθειμένη να συζητήσει το διαμερασμό του Αιγαίου και να προχωρήσει μέχρι το σημείο της παραχώρησής του κατά το ίμιση στον έλεγχο της Τουρκίας. Το αίτημα της Τουρκίας ήταν πράγματι για διαμερασμό του Αιγαίου κατά το ίμιση. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, ο Τσαγλαγιανγκίλ ήταν της άποψης ότι η Τουρκία, ως πιο πολυπληθής χώρα, έχει μεγαλύτερη κατανάλωση και άρα μεγαλύτερες ανάγκες πετρελαίου από την Ελλάδα. Επομένως, θα έπρεπε να υπάρξει μια συμφωνία για κοινή εκμετάλλευση και καταναλογία.
50% για κάθε χώρα. Δηλαδή συνεκμετάλλευση σε όλο το Αιγαίο, γιατί σου λέει μπορεί να βρεθούν και τα κοιτάσματα στην ελληνική πλευρά. Γιατί να τα πάρουν όλα. Ας κάνουμε σε όλο το Αιγαίο και να πάρουμε μισά-μισά. Τι να σου πω τώρα, έχει παραπάνω, θα το δούμε άλλη φορά. Λέει κάπου ότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα είναι διεφθαρμένο, άρα είναι έτοιμο για υποχωρήσεις πιο πολύ από το τουρκικό. Αυτή η κατάσταση επικρατεί και σήμερα. Γι' αυτό είναι αδύρυτη ανάγκη, δεν υπάρχει άλλος χρόνος να εξυγιανθεί το πολιτικό μας σύστημα, να σταματήσουν, να περιοριστούν οι επιρροές από τους ξένους, να κάνουμε ένα κανονικό κράτος. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να βαράμε γροθιά στο μαχαίρι παντού, αλλά τουλάχιστον να έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που αποδεδειγμένα υπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα και από εκεί και μετά στο πλαίσιο του συσχετισμού των δυνάμεων να διαπραγματευόμαστε και να προχωρούμε, να υποχωρούμε εκεί ακριβώς που μας οδηγούν οι δυνάμεις ή οι αδυναμίες μας. Όχι εκ προημίου πάρτε το 50% του Αιγαίου. Το είδατε. Από τότε. Σας έχω κι άλλα, περιμένετε. Επειδή μπορεί να βρεθεί κάποιος να πει τι λες ρε Σάβα τώρα, τόσοι πέρασαν εσείς ο έξυπνος. Ακούστε, δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι θέμα συστήματος. Το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Εδώ είδατε τι έγινε στην Ιρλανδία. Το είδατε, δεν είναι. Ο πρωθυπουργός εκεί, και εκεί έγιναν τα ίδια πράγματα, γιατί τώρα το ψάχνω. Παντρεμένος με άντρα είναι και αυτός. Έφερε από το παράθυρο το γάμο των ομοφιλοφίλων, από ό,τι διαβάζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά και προσπάθησε να αλλάξει το Σύνταγμα. Και ήταν όλοι συντεταγμένοι μαζί του, όλα τα κόμματα. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Ο λαός είπε όχι, γιατί, διότι εκεί υπάρχει θεσμικά είναι κατοχυρωμένο, για να αλλάξει το σύστημα πρέπει να γίνει δημοψήφισμα. Πήγαν στο λαό και έσπασαν τα μούτρα τους. Αυτή είναι η λύση λοιπόν. Η λύση είναι στις μεγάλες αποφάσεις να αποφασίζουν οι πολίτες και όχι οι πολιτικοί. Δεν μπορούν να εκβιάσουν 10 εκατομμύρια Έλληνες. Μπορεί να εκβιάσουν 5, 10, 50, 100 πολιτικούς, όχι 10 εκατομμύρια Έλληνες. Άρα να παλέψουμε για την εξυγίανση του συστήματος ολόκληρο και προκειμένου και του πολιτικού συστήματος. Γιατί μετά σου λέει, αφού ο πολιτικός δεν αποφασίζει, γιατί να τον διαφθείρω, να τον αγοράσω, να τον εκβιάσω, αφού αποφασίζουν οι άλλοι. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για μια κατελάχιστο εθνική ανεξαρτησία. Διότι είδατε τι γίνεται. Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας λέει μη ζητήσουν παραπάνω από 50%. Δηλαδή το 50% το έδωσε. Ευτυχώς που έχουμε ό,τι έχουμε ακόμα. Ευτυχώς. Πάμε τώρα να δούμε και να δούμε και την καρδιά, τον μυελό των οστών του πολιτικού συστήματος με αφορμή το έγκλημα που έγινε στα Τέμπη. Κάποιος απεγνωσμένος Έλληνας, υπάλληλος μάλλον στον ΟΣΕ, πήρε και έγραψε μια επιστολή. Σου λέει φοβάται εδώ, πού να γράψεις, άμα γράψεις, τώρα τι να σας πω. Κάποιος φίλος έγραψε για ένα τεράστιο σκάνδαλο στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, στον αρμόδιο υπουργό, το οποίο λέει θα γίνει σε 2 μήνες αυτό το σκάνδαλο. Το λάθος το είναι ότι δεν έστειλε την επιστολή ανώνυμη, δεν την έστειλε συστημένη. Και γράφει στην επιστολή, γιατί την είδα, προς τον τάδε, 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 και αυτός που την πήρε είδε ότι την πήραν και όλοι οι άλλοι. Δεν έκαναν τίποτα και το σκάνδαλο έσκασε στο κεφάλι των Ελλήνων φορολογουμένων 400 εκατομμύρια ευρώ. Σου λέει, πού να το στείλω, σε ποιον εισαγγελέα. Το έστειλε στον Ευρωπαίο εισαγγελέα. Για την σύμβαση 717. Για να δούμε λοιπόν τι έγινε, και αυτή θα είναι ίσως και η βασική στο κατηγορητήριο εναντίον του Καραμαλή, αν τελικώς παραπευθεί, θα είναι και το βασικό στοιχείο, αποδεικτικό στοιχείο αυτό. Αυτό που πυροδότησε την έρευνα, συγγνώμη λίγο να το... Λοιπόν,
Αυτό που πυροδότησε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ήταν μία δεκασέλιδη ανώνυμη επιστολή, η οποία στάλθηκε στο Γραφείο Ευρωπαίων Ενταλμένων Εισαγγελίων στο κέντρο της Αθήνας τον Μάιο του 2022, δηλαδή 10 μήνες πριν από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο ανώνυμος πληροφοριοδότης παρήχε αρκετές πληροφορίες για τη Σύμβαση 717, που κρίθηκαν ως αξιόπιστες οι πληροφορίες που παρέθεσε, για να ξεκινήσει η έρευνα και προφήτευσαν το πολύ νεκρό δυστύχημα. Αυτά που έλεγε, έλεγαν ότι έρχεται το δυστύχημα. Το χειρότερο είναι ότι το 2022, με τον τρόπο που διαχειρίζεται τα έργα η Εργοσέ, τα τρένα κυκλοφορούν χωρίς κανένα σύστημα ασφαλείας, έγραφε ο ανώνυμος επιστολογράφος στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Έχουμε ήδη θρηνήσει 3 νεκρούς στο δυστύχημα του Άδενδρου. Εάν η Σύμβαση 717 είχε ολοκληρώσει το φυσικό της αντικείμενο από το 2016, όπως συμβατικά όφιλε, και λειτουργούσε η σηματοδότηση και με βάση αυτή και το σύστημα EETCS, προστασίας τρένων, τίποτα από τα ανωτέρω δυσάρεστα δεν θα είχε συμβεί, σημειώνει ο άνθρωπος που έστειλε την ανώνυμη επιστολή. Εάν η Σύμβαση 717 είχε ολοκληρωθεί και τα λοιπά. Οι ανησυχίες του ανθρώπου επιβεβαιώθηκαν με τον πιο μακάβριο τρόπο και όταν οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ολοκλήρωσαν την έρευνά τους, συντάσσοντας ένα κατηγορητήριο που μετρά πάνω από 100 σελίδες, κατέληξαν στην άσκηση ποινικής δίωξης 23 μη πολιτικών προσώπων, κυρίως υπαλλήλων της Εργοσέ και στελεχών της κοινοπραξίας. Όσον αφορά δε τις πιθανές ποινικές ευθύνες υπουργών, θυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε διαβιβάσει στη Βουλή ήδη από τον περασμένο Ιούλιο το μέρος της ποινικής δικογραφίας που έβλεπε πιθανή άσκηση διώξεων για απιστία και παράβαση καθήκοντος στους πρώην υπουργούς υποδομών και μεταφορών Σπύρση και Καραμαλή. Κλήσεις για απολογία έχουν λάβει από την Ευρωπαία Ανακρίτρια Χριστίνα Σαλάπα και τα 23 πρόσωπα που κατηγορούνται και αναμένεται να απολογηθούν τμηματικά μέσα στους επόμενους μήνες για τα δικήματα της κακουργηματικής απάτης σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαγίζοντάς τους την επιδίωξη εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων της κοινοπραξίας και όχι την υλοποίηση του έργου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Δηλαδή, τι λέει εδώ, βάλαμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Δηλαδή, βάλαμε τους υπηρέτες του δημοσίου συμφέροντος, τους υπαλλήλους, να προστατεύουν τα συμφέροντα του ΟΣΕ και των επιβατών και αυτοί πήγαν με τους, έγιναν λύκοι. Έγιναν λύκοι για να μας φυλάξουν. Λύκοι και μας φάγανε. Πήγαν με τον εργοδότη και έγινε ό,τι έγινε και φτάσαμε στο... Η δικογραφία αυτή έχει συμπεριληφθεί ως στοιχείο στην κύρια δικογραφία για την υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών που χειρίζεται ο ειδικός εφέτης ανακριτής Σωτήριος Μπακαΐμης, ο οποίος πρόσφατα διεύρυνε τον κύκλο των κατηγορουμένων ελέγχοντας 15 υψηλόγοντα στελέχη του ΟΣΕ, της Εργοσέ, για αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος για τη μη εκτέλεση σύμβασης. Ακούστε. Όταν ένας άνθρωπος, κάποιος υπάλληλος, βλέπει τι συμβαίνει και το βράδυ δεν μπορεί να κοιμηθεί, σου λέει θα σκοτωθούν άνθρωποι. Σκοτώθηκαν άνθρωποι. Σκοτώθηκαν στο Άδενδρο. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα απευθυνθεί κάπως στην Ελλάδα και θα λυθεί το πρόβλημα. Γιατί είναι όλα σάπια. Κάποιος μου λέει, πες μας και κάτι καλό. Τι καλό να πω δηλαδή, άντε πέστε μου. Δεν είναι μόνο τα 57 παιδιά που χάθηκαν. Μου λέγε ένας δικός μου άνθρωπος, υπάρχουν και τραυματίες, υπάρχουν και άνθρωποι σε κόμμα, άνθρωποι που δεν θα ζήσουν μια κανονική ζωή. Άρα δεν είναι μόνο οι 57. Σε αυτούς τι θα πούμε δηλαδή, τι καλά να σας πω. Τι καλά να σας πω. Ότι η Ελλάδα ηγείται της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης με το αργότερο και ακριβότερο ίντερνετ διαδίκτυο στην Ευρώπη. Τι καλά να σας πω, που μας κοροϊδεύουν για επιτελικό κράτος. Ποιο επιτελικό κράτος που σκότωσαν τα παιδιά. Ποιο επιτελικό κράτος. Τα βλέπετε αυτά. Η σαπίλα έχει φτάσει μέχρι το κόκαλο. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, να το ξέρετε. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και το κεφάλι ξέρετε πολύ καλά ποιος είναι. Όσο και αν τον προστατεύουν οι προστάτες του ή έξω και εδώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι πολίτες πρέπει να κατανοήσουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Σήμερα ξεκίνησε, να περάσουμε στο το τέταρτο θέμα μας, σήμερα ξεκίνησε η επιχείρηση Αμάλθεια. Είναι η επιχείρηση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα μέσω της Κύπρου. Ξεκίνησε το πρώτο πλοίο, είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση, είδα μη κυβερνητική οργάνωση, πραγματική όμως, όχι αυτοί οι απατεώνες που τρώνε λεφτά εδώ με το μεταναστευτικό, μια πραγματική, διάβαζα για τον ιδιοκτήτη της, για το έργο που έχει κάνει, πραγματική μη κυβερνητική οργάνωση που κάνει έργο να βοηθάει αλληλεγγύη σε όσους έχουν ανάγκη. Έστειλε λοιπόν 200 τόνους στην Γάζα σε μια φάση, σε μια περίοδο που πεθαίνουν παιδιά και μεγάλοι άνθρωποι από την ασυντία και από τη δίψα. 200 τόνοι φύγανε, μακάρι αυτή να συνεχιστεί. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Αναδεικνύεται ο τεράστιας σημασίας ρόλος της Κύπρου. Και η Κύπρος, αυτή η Κύπρος που παραμένει υπό κάτω από τις μπότες των Τούρκων, 40.000 Τούρκων στρατιωτών, το 37% του νησιού. Ένας από τους αρχιτέκτονες της επιχείρησης Αμάλθεια είναι ο υποναύαρχος εν αποστρατεία, ναύαρχος εν αποστρατεία, Κώστας Φυτηρής, απόφυτος εδώ της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, κάτω στην Κύπρο έκανε μέχρι και διοικητής των βατραχανθρώπων, των ειδικών δυνάμεων του πολεμικού ναυτικού, ότι σε όλες τις διοικήσεις που έχει το πολεμικό ναυτικό της Εθνικής Βράσης έχει περάσει, τώρα είναι υποψήφιος δήμαρχος στο Παραλίμνη. Δεν ξέρω, ποτέ δεν ταυτίζουμε με έναν, εγώ αυτόν ξέρω, αυτόν υποστηρίζω. Όσοι μας ακούτε από την Κύπρο, στηρίξτε τον Κώστα τον Φυτηρή, τον γνωρίζω και ξέρω ότι μπορεί να βοηθήσει τον τόπο. Ιδιαίτερα τα κοκκινοχώρια θα βοηθήσει και σε θέματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας της περιοχής, όχι μόνο ως δήμαρχος. Ο ναύαρχος Κώστας Φυτηρής εξέφρασε υπερηφάνεια και ηθική ικανοποίηση που ο ίδιος συμμετείχε στον πολύμινο σχεδιασμό του Αμάλθεια, μια ιστορική στιγμή για την Κύπρο, η οποία κέρδισε την εμπιστοσύνη όλων των εμπλεκομένων και μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Χρειάζεται συντονισμός και μεγάλη προσπάθεια, ανέφερε ο κύριος Φυτηρής, για την υλοποίηση του σχεδίου, καθώς εφαρμόζεται υπό συνθήκες υψηλού κινδύνου, αφού στη Γάζα μένονται ακόμα συγκρούσεις. Οι θάνατοι παιδιών και γυναικών είναι καθημερινοί, ανέφερε. Συγκλονίζουν τη διεθνή κοινή γνώμη, γι' αυτό και η Κύπρος με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία βρήκε στήριγμα όλων των χωρών και μεγάλων δυνάμεων για να καταστεί κόμβος για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ενημερώσει όλα τα κράτη, έτυχε αποδοχής και στήριξης και τώρα το φορτίο των 200 τόνων τροφίμων και νερού κατευθύνεται στη Γάζα. Σήμερα έφυγε. Ο κύριος Φυτηρής εξήγησε ότι το σχέδιο Αμάλθεια αποτελείται από τρεις φάσεις, τις οποίες και ανέπτυξε εξηγώντας ότι εμπράκτως πλέον δεν είμαστε μόνο γεωγραφικά απαραίτητοι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, μόλις αναχώρησε το πλοίο, είπε το ταξίδι της Αμάλθεια είναι ένα ταξίδι ελπίδας και ανθρωπιάς. Το πρώτο πλοίο στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Κυπριακού Θαλάσσιου Διαδρόμου για Ανθρωπιστική Βοήθεια προς τη Γάζα απέπλευσε. Είναι μια σανίδα σωτηρίας για τους αμάχους, είπε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αναχώρηση του πρώτου σκάφους από την Κύπρο για τη λωρίδα της Γάζας μέσω του Θαλασσίου Ανθρωπιστικού Διαδρόμου είναι σημάδι ελπίδας, έγραψε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της στο X, επισημένοντας ότι θα συνεχιστούν οι εργασίες για να υπάρξουν περισσότερα πλοία. Εδώ θέλω να πω μόνο ένα πράγμα. Σε κάθε ενέργεια ή δήλωση που την διαβάζουν δεκάδες ή εκατοντάδες κράτη, γιατί αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, έπρεπε, ταπεινή μου άποψη, ο κύριος Χριστοδουλίδης να αναφέρει, αν και είμαστε επί 50 χρόνια υπό παράνομη εισβολή και κατοχή της Τουρκίας, εμείς θα συνεχίζουμε να παίζουμε τον ανθρωπιστικό μας ρόλο στην περιοχή. Αλλιώς, άμα δεν τα λέμε, ποιος θα μιλήσει για μας, οι Χιλοί? Εμείς πρέπει να μιλήσουμε, η Κύπρος και η Ελλάδα. Πες το, ανθρωπέ μου. Λοιπόν, σήμερα μόνο
χθες το μεσημέρι, στο Κάβο Γκρέκο, είναι ένα ακροτήρι που βρίσκεται νότιο-δυτικά της Αμοχώστου. Έφτασαν συνολικά 458 μετανάστες που ήρθαν παράνομα στην Κύπρο. Οι περισσότεροι, λέει, από το Λίβανο. Έφτασαν με 6 βάρκες. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, διαβάζω εδώ, παιδιά, ασυνόδευτοι. Με βάση τις μαρτυρίες μεταναστών, 2 άτομα, ένας άντρας και ένας, συνελήφθησαν από την αστυνομία. Ένας άντρας 31 ετών από το Λίβανο και ένας άντρας 23 ετών από τη Συρία, που επέβαιναν στην 6η βάρκα, μάλλον αυτοί ήταν οι διοργανωτές. Αυτά για την Κύπρο. Δεν χρειάζεται λοιπόν να φτάσουμε στις 20 Ιουλίου και να πούμε μια μέρα 50. Κάθε μέρα μέχρι τότε, όποτε βρίσκεται ευκαιρία, Έλληνες Υπουργοί Εξωτερικών και Πρωθυπουργοί και Υπουργοί και κάτω στην Κύπρο και στην Ελλάδα, να αναφέρεστε στα 50 χρόνια κατοχής και στην ανάγκη να ξεκουμπιστούν, να τσακιστούν και να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα. Ιδάλλως θα τους φύγουμε με την βία. Να περάσουμε τώρα στο Ισραήλ. Δεν φαίνονται εκεί εξελίξεις. Σα-ίσα είδα σήμερα πάλι βομβάρδιζαν μέσα στη Ράφα. Αεροπορικοί βομβαρδισμοί ήταν μάλλον. Είδα κάποια βίντεο. Δεν έχουν εισβάλει ακόμα στη Ράφα, αλλά οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει ότι το 1 τέταρτο του πληθυσμού βρίσκεται στο χείλος του λοιμού. Ανακοχή στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ζητά ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, καθώς ξεκινά το Ραμαζάνι, ο ιερός μήνας των μουσουλμάνων. Ζήτησε επίσης την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και την άρση όλων των εμποδίων για να διασφαλιστεί η παράδοση κρίσιμης βοήθειας με την ταχύτητα και τη μαζική κλίματα που απαιτείται στη Γάζα, όπου τα Ηνωμένα Έθνη έχουν προειδοποιήσει ότι το 1 τέταρτο του πληθυσμού βρίσκεται ήδη στο χείλος του λοιμού. Το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο έχει κουρελιαστεί, δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφος. Και η επαπειλούμενη Ισραηλινή επίθεση στη Ράφα μπορεί να βυθίσει τους ανθρώπους της Γάζας σε ένα ακόμα βαθύτερο κύκλο κόλασης. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κατς, ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, του ΙΕ, να κηρύξουν τη Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση και να την πιέσουν να απελευθερώσει όλους τους ομήρους. Η Χαμάς πρέπει να κηρυχθεί τρομοκρατική οργάνωση και να αντιμετωπίσει τις πιο βαριές κυρώσεις που είναι δυνατόν. Παρακαλώ, προσπαθήστε με κάθε τρόπο να σταματήσετε αυτή τη ζωντανή κόλαση στη γη, παρακάλεσε ο Κατς. Κόλαση είναι αυτή που γίνεται με τους ομήρους. Ακριβώς όπως τα λέτε. Αλλά υπάρχει και μια άλλη κόλαση, κύριε Κατς. Ποιος την έκανε αυτή την κόλαση? Όσο και αν ευθύνονται οι της Χαμάς, αυτός που ενεργεί δεν συμμετέχει στην κόλαση, στη δημιουργία αυτής της κόλασης, με 31.000 νεκρούς. Το Ισραήλ ανακοίνωσε στις οικογένειες των ομήρων, ορισμένες από τις οποίες έχουν συναντήσει τον Κατς στη Νέα Υόρκη, ότι 31 από τους ομήρους είναι νεκροί, ενώ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι σιωπά για τις ενέργειες της Χαμάς. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 μηνών και των 41 συνόδων που συγκάλεσε ο ΙΕ από τις 7 Οκτωβρίου για το θέμα της Γάζας, ο ΙΕ δεν καταδίκασε ούτε αποδοκίμασε ποτέ αυτά τα βάναυσα εγκλήματα της Χαμάς. Η Χαμάς δεν μιλάει εκ μέρους του μουσουλμανικού κόσμου και σας ζητάμε να καταδικάσετε τα εγκλήματα σεξουαλικής βίας που διέπραξαν αυτοί οι βάρβαροι στο όνομα της μουσουλμανικής θρησκείας, είπε στην αρχή της ομιλίας του. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ότι οι νεκροί από τις επιθέσεις του σιωνιστικού καθεστώτος έφτασαν τους 31.112. Την πρώτη νύχτα του ιερού μήνα του Ραμαζάνιου, το Αλ Τζαζίρα ανάρτησε στους τοίχους του στούντιό του τα ονόματα περισσότερων από 13.000 παιδιών, Παλαιστινίων παιδιών που έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα των επιθέσεων του Ισραηλινού καθεστώτος από τις 7 Οκτωβρίου. 13.000 παιδιά. Για πρώτη φορά από το 1967, οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας τοποθέτησαν σειρματοπλέγματα στους φράχτες που περιβάλλουν τον Τζαμί Αλ-Αξά στην Ιερουσαλήμ. Αυτό έγινε αμέσως αφού οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ανάγκασαν εκατοντάδες μουσουλμάνους να βγουν από ένα τζαμί την πρώτη νύχτα του Ραμαζανιού, του ιερού μουσουλμανικού μήνα. Είπαμε, Ισραηλινά αεροπλάνα βομβάρδισαν ένα σπίτι στη Ράφα, είδα και το βίντεο. Πάμε να δούμε τώρα τα άλλα θέματα, Χεζμπολάχ, Ιράν κτλ.
το Ιράν, η Κίνα και η Ρωσία κάνουν στον κόλπο του Ομάν την κοινή αεροναυτική άσκηση Maritime Security Belt 2024. Το Ιράν συνεχίζει να τροφοδοτεί τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, είπε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με πρόσθετες κυρώσεις εάν το Ιράν παράσχει βαλιστικούς πυράβλους στη Ρωσία, όπως αναφέρθηκε πρόσφατα, είπε η κυρία Φόντερ Λάιεν. Εβραϊκές πηγές υποστηρίζουν ότι οι Ιρανοί και οι Σύριοι έχουν διευκολύνει μια μεγάλη κλίμακα μεταφορά πυρομαχικών από τη Συρία στη Χεζμπολάχ στο Λίβανο τις τελευταίες ημέρες. Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης. 135 ρουκέτες εντοπίστηκαν ότι είχαν εκτοξευθεί από το Λίβανο τις πρωινές ώρες σήμερα. Ραδιόφωνο του ελληνικού στρατού λέει ότι η Χεζμπολάχ του Ισραηλινού στρατού. Η Χεζμπολάχ δεν σταματά και στο βορρά υπάρχει αυξανόμενη ανησυχία για οικονομική κατάρρευση. Πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας λέει: πρέπει να προετοιμαστούμε για μια κατάσταση στην οποία θα συμβεί μια πυραυλική επίθεση στο μισό του Ισραήλ από τη Χεζμπολάχ. Όλα αυτά τα αυξημένα, τη μεγάλη μεταφορά πυρομαχικών μπορεί να γίνει ένας καταιγισμός, λέει εδώ πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, που θα καλύψει το μισό Ισραήλ. Τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν το Ισραήλ έχει χάσει την ικανότητά του να αποτρέψει και δεν είναι πλέον σε θέση να αποκαταστήσει την ασφάλεια στο βόρειο Ισραήλ. Η Χεζμπολάχ. Επιτεθήκαμε στην τοποθεσία Ραχέμ με πύραυλο Μπουρκάν και πετύχαμε το χτύπημα όπως είχε σχεδιαστεί. Ως απάντηση, Ισραηλινά αεροπλάνα επιτέθηκαν στις περιοχές Σαμπί Σιτ, στην Μπεκά, Σαρίν, στο Μπάλμπεκ, στο Ανατολικό Λίβανο. Επίσης, ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ είναι έτοιμη να απαντήσει και αν υπάρξει επέκταση της επιθετικότητας του Ισραήλ, η αντίσταση είναι καλά προετοιμασμένη και δεν θα εγκαταλείψει την υποστήριξή της στη Γάζα. Ο Σαΐντ Χασάν Νασρουλάχ δέχτηκε την ο Νασράλα δηλαδή, δέχτηκε την ηγετική αντιπροσωπεία της Χαμάς. Ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ Νασράλα δέχθηκε αντιπροσωπεία από την ηγεσία της Χαμάς με επικεφαλής τον δόκτορα Χαλίλ Αλ Χαγιά, αντιπρόεδρο της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στα μέτωπα της υποστήριξης. Συζήτησαν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της επίθεσης κατά της Γάζας και τη δημιουργία συνθηκών αντίστασης που εξυπηρετούν την Παλαιστινιακή υπόθεση και τον Παλαιστινιακό λαό. Σημαντική δήλωση της Ιεμένης για την επίθεση στο αμερικανικό πλοίο Πινόκιο. Ο ταξίαρχος Γιαγιά Σαρί, εκπρόσωπος των όπλων δυνάμεων της Ιεμένης, δήλωσε το πρωί της Τρίτης ότι ο στρατός της χώρας επιτέθηκε στο αμερικανικό πλοίο Πινόκιο στην Ερυθρά Θάλασσα με πολλούς πυράβλους. Οι Αμερικανοί λένε ότι είναι σημαία Λιβερίας, νομίζω, και Σιγκαπούρης, κάτι τέτοιο. Οι Ιεμενίτες λένε ότι είναι αμερικανικό το πλοίο. Ο Σαρί εξήγησε σε δήλωσή του: θα συνεχίσουμε να εμποδίζουμε την αυσιπλοεία προς τα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης μέχρι το τέλος της επιθετικότητας και της πολιορκίας της Γάζας. Ο Ισραηλινός στρατός, είπαμε, ότι επιβεβαίωσε τον καταιγισμό πυράβλων από την Χεζμπολά. Τώρα, η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, που είναι υπεύθυνη για την περιοχή, είπε: από τις 8.50 έως τις 12.50, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν τρομοκράτες Χούθη εκτόξευσαν δύο αντιπλοϊκούς βαλιστικούς πυράβλους από περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθη εναντίον του εμπορικού πλοίου Πινόκιο, σκάφος υποσημεία Λιβερίας, συμφερόντων Σιγκαπούρης. Οι πύραυλοι δεν έπληξαν το σκάφος και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές. Τώρα, αεροπορικοί βομβαρδισμοί αποδεδόμενοι στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας σε λιμένες και πόλεις της Δυτικής Ιεμένης χθες Δευτέρα στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 14, δήλωσε εκπρόσωπος της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Καταπληκτικό άρθρο του Champion, του Mark Champion στο Bloomberg. Λέει λοιπόν, δεν γίνεται, πρέπει να διαβάσουμε γιατί πραγματικά είναι, οι διαπιστώσεις είναι πολύ εύστοχες. Εκείνο που αποδεικνύουν οι Χούθοι είναι ότι η ανεπτυγμένη Δύση αντιμετωπίζει αυξανόμενες προκλήσεις σε δύο μέτωπα από ασθενέστερους εχθρούς
που κυμαίνονται από μη κρατικούς παράγοντες μέχρι περιπτώσεις όπως το Ιράν και η Ρωσία. Παρόλη την εξαιρετική ισχύ των αμερικανικών αεροπλανοφόρων και ελικοπτεροφόρων, η απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις δεν μπορεί πάντα να συνοψίζεται απλώς σε μια σκληρή απάντηση, σε χάραξη κόκκινων γραμμών και σε εδραίωση αποτροπής, δηλαδή κάτι που αποτελεί την τυπική στρατηγική της Ουάσιγκτον. Σκληρή απάντηση, κόκκινες γραμμές, αποτροπή. Η πρώτη πρόκληση είναι ότι η πρόοδος στην παραγωγή πυράβλων και ντρόν έχει σε εισαγωγικά εκδημοκρατιστεί, δηλαδή έχει διευρύνει τη διαθεσιμότητα εξαιρετικά ισχυρών όπλων που ήταν παλιά μόνο στα πλουσιότερα κράτη, τώρα και στα πολύ φτωχά. Το γυλαίκο αυτοκτονίας και το αυτοσχέδιο σε κριτικός μηχανισμός αντικαθίστανται πλέον από τον ντρόν αυτοκτονίας και από πυράβλους ακριβίας. Το δεύτερο είναι μια αυξανόμενη ασυμμετρία τροτών σημείων. Οι Χούθοι αποδεικνύουν ότι οι πάμπλουτες Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με 76.000 δολάρια κατά κεφαλήν είναι ευάλωτες σε κτυπήματα των Χούθη, οι οποίοι έχουν κατά κεφαλήν 650 δολάρια. Δηλαδή, τα συμφέροντα οικονομικά της Αμερικής είναι διαρθρωμένα και διασπαρμένα σε όλο τον κόσμο και εκεί μπορούν οι Χούθοι να τα κτυπήσουν, ο ασθενής να κτυπήσει τον πανίσχυρο δηλαδή. Διαταράσσουν το 12% της παγκόσμιας ναυτιλίας και λέει ότι όσο πιο πολύ τους κτυπάς, τόσο πιο πολύ ισχυροποιούνται. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα της στρατηγικής των ΗΠΑ. Αναφέρεται στα καλώδια που και αυτό είναι μια κατάσταση που καθιστά ευάλωτη τη Δύση. Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ θα πρέπει να αντισταθούν στον πειρασμό να κλιμακώσουν τη μάχη τους με τους Χούθη. Η προσωρινή απώλεια της ναυτιλιακής διαδρομής της διόρυγας της ΟΕΣ μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος στη Γάζα είναι ένα κόστος το οποίο μπορεί να το σηκώσει η παγκόσμια οικονομία, παρότι θα έχουμε αυξήσεις. Η στόχευση κινητών εκτοξευτήρων πυράβλων ήταν πάντα ένα δύσκολο παιχνίδι. Απίθανο μάλιστα να λειτουργήσει αποτρεπτικά προς τους Χούθη, καθώς η επίθεση από τον μεγάλο Σατανά, έτσι λένε τη ΗΠΑ, λειτουργεί θετικά για αυτούς πολιτικά. Συσπυρώνονται, έρχονται πιο πολύ στις τάξεις τους. Ισχυρίζονται μάλιστα ότι από την έναρξη των δυτικών επιθέσεων εναντίον τους έχουν πλημμυρίσει με δεκάδες χιλιάδες νεοσυλλέκτους, εθελοντές. Για να έχει μια πραγματική ευκαιρία να τερματίσει την απειλή των Χούθη για τη διεθνή ναυτιλία ή και για τα καλώδια, το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα πρέπει να στοχεύσει κέντρα διοίκηση και ελέγχου των Χούθη στη Σανάα και σε άλλες αστικές περιοχές, προκαλώντας αναπόφευκτα απώλειες αμάχων που μονάχα θα πρόσθεταν προβλήματα στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Για να πετύχει κανείς δε αξιόπιστη αποτροπή, θα απαιτείται μια πλήρη εισβολή. Καμία από τις δύο επιλογές δεν θα άξιζε ούτε κατά διάνοια το κόστος το οποίο θα συνεπαγόταν. Αυτό λοιπόν τι λέει, ότι αυτός ο ασύμμετρος πόλεμος ή μάλλον αυτό που συμβαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα είναι ο νέος ορισμός του ασύμμετρου πολέμου. Σημαντικά πράγματα, διαβάστε το, Bloomberg και στο Ινφογνώμων Πολιτικά. Πάμε στις ΗΠΑ. Εκεί όντως γίνονται πράγματα τα οποία μπορεί, εγώ δεν λέω ότι θα γίνει εμφύλιος πόλεμος τώρα, εντάξει, αλλά θα μπορούσα να τα χαρακτηρίσω στο βαθμό που γνωρίζουμε τις ΗΠΑ από αυτά που διαβάζουμε ότι είναι και πρωτόγνωρα. Δηλαδή, ο Τραμπ έρχεται και λέει τώρα ότι θα απελευθερώσω τους ομήρους, οι άνθρωποι που φυλακίστηκαν από την κανονική δικαιοσύνη των ΗΠΑ της Αμερικής, αυτός που διετέλεσε πρόεδρος και θα ξαναγίνει πρόεδρος, τους θεωρεί ομήρους. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή τη δικαιοσύνη. Και λέει, εγώ λέει, μόλις αναλάβω θα σας απελευθερώσω. Για να δούμε τι ακριβώς είπε. Θα απελευθερώσω τους ομήρους της 6 Ιανουαρίου. 6 Ιανουαρίου ήταν η μέρα που εισέβαλαν στο Καπιτόλιο. Ο Τραμπ υποσχέθηκε να απελευθερώσει τους φυλακισμένους για την εισβολή στο Καπιτόλιο το 2021. Υποσχέθηκε ότι μόλις επιστρέψει στην εξουσία θα απελευθερώσει όσους έχουν φυλακιστεί για τη συμμετοχή τους στην εισβολή στο Καπιτόλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Τα πρώτα μέτρα μου ως επόμενο πρόεδρο θα είναι να κλείσω τα σύνορα και να απελευθερώσω τους ομήρους της 6 Ιανουαρίου που φυλακίστηκαν αδίκως. Έγραψε χθες το βράδυ ο πρώην πρόεδρος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Τώρα δεν έχω σχόλιο, σας το είπα. Τώρα είναι λόγια να λέει τι εμπιστοσύνη θα έχει μετά ο Αμερικανός πολίτης σε δικαιοσύνη. Θα μου πεις τώρα δεν βλέπεις τα δικά σου χάλια, ρε φίλε. Ο άλλος δεν έχει καμία εμπιστοσύνη και τα έστειλε στους Ευρωπαίους. Τώρα τι να πεις για τους άλλους. Αλλά σχολιάζουμε, τι να κάνουμε κι εμείς.
Τι να κάνουμε, αλλιώς δεν θα λέγαμε τίποτα για καμιά χώρα με τα χάλια που έχουμε. Θυμάστε, ο Τραμπ ήταν έτοιμος να κλείσει το TikTok, γιατί το TikTok έχει εκατοντάδες εκατομμύρια ακολούθους. Και όποιος μπαίνει στο TikTok, όποια συσκευή μπαίνει στο TikTok, αυτή η συσκευή μπορεί να αποτελέσει θύμα υποκλοπής από την εταιρεία που διαχειρίζεται το TikTok και εκείθεν τα στοιχεία να πάνε στο κινέζικο κράτος. Δηλαδή, λένε οι Αμερικανοί ότι θα μπορούσε το, επειδή υπάρχει και σχετικός νόμος, σε όλες τις χώρες μπορεί να γίνει αυτό τώρα, μιλάμε μόνο στην Κίνα, αν ζητήσει το κράτος, τι θα πει τώρα και η Κοσμοτέ και όλοι, δίνουν στοιχεία, άμα πει ο εισαγγελέας. Λέει λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα εθνικής ασφάλειας για τις ΗΠΑ. Διότι όσο και να απαγορεύσουν στους ανθρώπους που έχουν κάποια θέση, εκεί μπαίνει ο κόσμος και αυτά τα στοιχεία τα οποία μπορεί να αποκτήσει η εταιρεία που διαχειρίζεται το TikTok, αυτά θα μπορούν να φτάσουν στις υπηρεσίες πληροφοριών και στο κράτος της, είναι η ByteDance αυτή που έχει το TikTok. Τότε λοιπόν ο Τραμπ είχε βάλει μια διορία. Είτε θα στο κλείσω εντελώς, θα το απαγορεύσω, είτε πουλά τις μετοχές σε μια αμερικάνικη εταιρεία. Δεν πρόλαβε να το κάνει, πάγωσε αυτό. Τώρα έρχεται να το κάνει ο Biden και ο Τραμπ κάνει στροφή 180 μοιρών. Πώς το λέμε αυτό? Τούμπα. Αλλιώς έτσι, ναι. Η δική μας εδώ είναι κομμανέτσι σε αυτά. Κάνει λοιπόν και λέει, εγώ το θέλω, λέει, το TikTok, να μην αυτό το οποίο λέει είναι ντροπή είναι το Facebook, γιατί του έκλεισε το λογαριασμό, θυμάστε. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα ασκήσει δρυμία κριτική στο Facebook και στον ιδρυτή του Mark Zuckerberg, και τώρα που η κυβέρνηση Biden εξετάζει την υποχρεωτική αλλαγή ιδιοκτησίας ή ακόμα και απαγόρευση του TikTok στη ΗΠΑ, βρήκε την ευκαιρία να ξαπολύσει και πάλι βολές κατά του Facebook. Και είπαμε, επενεί το TikTok, φυσικά λέει, εντάξει υπάρχουν λέει και κάποια από εδώ, κάποια αρνητικά λέει, αλλά και κάποια θετικά, άμα το κλείσεις θα πάθουν στέρηση λέει εκατομμύρια νέοι στην Αμερική. Ο Biden έκρινε χθες ότι δεν είναι ανάγκη να αναπτυχθούν περισσότερα μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στα σύνορα της Πολωνίας. Έκανε το σχόλιο αυτό την παραμονή της συνάντησής του με τον πρόεδρο Αντρέι Ντούντα και τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ στο Λευκό Οίκο, με την ευκαιρία της 25ης επετείου από την εισδοχή της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ. Τώρα, το ΝΑΤΟ τι ζητάει? Η Πολωνία ζητάει να ανεβάσουν υποχρεωτικά όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ τους δαπάνες για την άμυνα στο 3%. Αυτή η υπόθεση δεν θα πάει καλά, να ξέρετε. Κάποιοι δώσαν πολύ θάρρος στην Πολωνία, οι Αμερικανοί δηλαδή, θέλουν να την κάνουν ως ένα αντιστάθμισμα απέναντι στους Γάλλους, κυρίως τους Γερμανούς, την ενισχύουν πολύ και, δηλαδή συγγνώμη, η Πορτογαλία που δεν έχει απειλές. Βλέπει τον Ατλαντικό οι Πορτογάλοι και εκεί ηρεμούν. Γιατί να πάνε στο 3% τις δαπάνες τους? Αυτή η ιστορία όπως την πάνε με τις υποχρεωτικές δαπάνες θα την άξει τον ΝΑΤΟ στον αέρα κάποια στιγμή. Ένα καταπληκτικό διάγραμμα, κοιτάξτε το λίγο. Αυτό το διάγραμμα δείχνει την πορεία της στήριξης των Αφροαμερικάνων, έγχρωμων, δεν ξέρω πώς θα τους πω, μην κάνουμε και κανένα λάθος, μας κατηγορούν κιόλας, στους Δημοκρατικούς και στους Ρεπουμπλικάνους. Το 1968 ήταν σχεδόν 0 στους Ρεπουμπλικάνους, σχεδόν 100% στους Δημοκρατικούς. Και άρχισε αυτό να πέφτει, να πέφτει, να πέφτει στους Δημοκρατικούς η στήριξή τους, η ψήφος δηλαδή. Έφτασε δηλαδή τώρα, φτάνει κοντά στο 50% και ανεβαίνει στους Ρεπουμπλικάνους 50% από το 0. Αλλάζουν τα πράγματα στην Αμερική. Τώρα το γιατί δεν μπορώ να σας πω. Το Υπουργείο Εξωτερικών τον είπε, απάντησε στη δήλωση του Πάπα Φραγκίσκου, που είπε να σηκώσει λευκή σημαία η Ουκρανία για να σώσει ό,τι μπορεί. Φυσικά υποστηρίζουμε το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα. Έχουμε πει ξανά και ξανά ότι δεν υπάρχει τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία.
σύμφωνα με εκπρόσωπο του State Department, οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τη φόρμουλα ειρήνης του Ζελένσκι, καθώς και τις προσπάθειες της Ουκρανίας να τερματίσει τον πόλεμο. Το αίτημα του Λευκού Οίκου για το 2025, ο Λευκός Οίκος στέλνει για τον προεπλογισμό. Δεν περιέχει οικονομικούς πόρους για τις ανάγκες της Ουκρανίας, επειδή δεν υπάρχει συμφωνία στο Κογκρέσο. Αυτό αναφέρει η Federal News Network. Εάν οι πληροφορίες της δημοσίευσης αποδεχθούν αληθείς, τότε αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ισχυρό μήνυμα προς όλους τους συμμετέχοντες στην Ουκρανική σύγκρουση με αντίστοιχες συνέπειες. Σου λέει ότι είναι να κάνετε κάτω το 24, το 25 δεν έχει τίποτα, λέει το Federal News Network. Ένα νέο πακέτο βοήθειας τον είπε προς το Κίεβο, εάν εγκριθεί από το Κογκρέσο, θα δώσει στην Ουκρανία τη δυνατότητα διεισδυτικών χτυπημάτων στην Κρυμαία και η άρνηση παροχής όπλων θα προκαλέσει το Κίεβο να χάσει σημαντικά εδάφη φέτος, δήλωσε ο Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών William Burns. Αν θέλετε σοβαρές διαπραγματεύσεις, πρέπει να βοηθήσετε τους Ουκρανούς να δείξουν ότι ο Πούτιν κάνει λάθος, πιστεύοντας ότι ο χρόνος είναι με το μέρος του. Ο Τάκερ Κάρλσον είναι ο δημοσιογράφος Αμερικανός που έκανε τη συνέντευξη στον Πούτιν. Λέει ότι οι αντιρωσικές κυρώσεις, το SWIFT και όλα αυτά που τιμωρούν τη Ρωσία, διώχνουν συμμάχους από την Αμερική, γιατί κάποιες χώρες θα θεωρήσουν ότι αύριο μπορεί να υποστούν οι ίδιες το ίδιο και οι ίδιες τα ίδια. Οπότε φεύγουν, δεν εμπιστεύονται την Αμερική. Όταν οι ΗΠΑ βοηθούν την Ουκρανία, δεν νοιάζονται για αυτήν τη χώρα, αλλά για τους δικούς τους γεωπολιτικούς στόχους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών, Wang Wenbin. Με αυτά τα λόγια σχολίασε τη δήλωση του αρχηγού της CIA, William Burns, ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί η υποστήριξη του Κιέβου. Ο Κάρλσον, πάλι ο δημοσιογράφος, η Κρυμαία επέστρεψε στη Ρωσία χάρη σε δημοκρατικό δημοψήφισμα. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος υπενθύμισε ότι μετά το πραξικόπημα στην Ουκρανία, το 90% του ρωσόφωνου πληθυσμού ψήφισε να γίνει μέρος της Ρωσίας. Πούτιν. Το δολάριο συρρυκνώνεται στο παγκόσμιο εμπόριο, όχι τόσο γρήγορα, αλλά μειώνεται. Θα είναι η αρχή του τέλους για το δολάριο, εάν η παραγωγή πετρελαίου στις μεγάλες αραβικές χώρες αρχίσουν να εγκαταλείπουν το αμερικανικό νόμισμα. Ο αραβικός κόσμος μιλάει εδώ και πολύ καιρό για τη δημιουργία ενός ενιαίου αραβικού νομίσματος, και αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί βλέπουν ότι μειώνεται η επιρροή του δολαρίου. Ούγγρος υπέξ, το Κίεβο δεν μπορεί να νικήσει τη Ρωσία. Τώρα λέει διάφορα εκεί πέρα ο Σιζάρτο. Πιστόριους, υπουργός Άμυνας Γερμανίας, αντιτάχθηκε στην ιδέα του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών Κάμερον να αγοράσει το Λονδίνο τους γερμανικούς πυράβλους Taurus και στη συνέχεια να στείλει τους δικούς του Storm Shadow στην Ουκρανία, γράφει η Tagesschau. Ερωτηθείς αν υπήρχε τέτοια επιλογή, ο πιστόριος απάντησε. Δεν θα έλεγα. Αντιτάχθηκε έτσι στην Γερμανίδα Υπουργού Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία όπως είπαμε χθες είχε υποστηρίξει στο παρελθόν την πρόταση Κάμερον. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν χρειάζεται γαλλικό στρατό, αν και δεν βλέπει τίποτα κακό στην πρόταση του Μακρόν να στείλει στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, καθώς και στρατιωτικό και τεχνικό υλικό προσωπικό και τεχνικό προσωπικό, στρατιωτικό και τεχνικό προσωπικό για την εκπαίδευση Ουκρανών και την κατασκευή και επισκευή όπλων. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο γαλλικός στρατός μπορεί να παραμείνει στο γαλλικό έδαφος. Τα παιδιά σας δεν θα πεθάνουν στην Ουκρανία. Εάν η Ρωσία έρθει σε σύγκρουση με μια χώρα του ΝΑΤΟ, τα παιδιά σας μπορούν να σταλούν σε μία από τις χώρες του ΝΑΤΟ, αλλά αυτό θα είναι μια διαφορετική κατάσταση, είπε ο Ζελένσκι. Πάντως είπε ότι η κατάσταση στο μέτωπο είναι καλύτερη τώρα από ότι τους τελευταίους τρεις μήνες, είπε ότι σταματήσαμε την προέλαση των Ρώσων. Οι σύμμαχοι διακόπτουν την επίσκεψη Μακρόν στην Ουκρανία, λέει η Φιγκαρό. Ο Μακρόν σκοπεύει να επισκεφτεί την Ουκρανία τις επόμενες εβδομάδες, αλλά από την αρχή του έτους αυτή η συμβολική επίσκεψη αναβάλλεται συνεχώς όχι μόνο για λόγους ασφαλείας, λέει η Φιγκαρό. Ο Μακρόν σκοπεύει να έρθει με όφελος και όχι μόνο για μία φωτογραφία να πάει. Θα ήθελε να ανακοινώσει μέτρα στήριξης εκ μέρους των συμμάχων, δημιουργώντας ένα νέο συνασπισμό. Ωστόσο, η πραγματοποίηση των επιθυμιών του αποδείχθηκε πιο δύσκολη από το αναμενόμενο. Δεν έχει δηλαδή να πάω στην Ουκρανία χωρίς να τους δώσω τίποτα. Ένα αεροσκάφος Ιλιούσιν 76 συνετρίβει στην περιοχή Ιβάνοβο, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Είχε πάρει φωτιά ο ένας από τους κινητήρες. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 8 μέλη του πληρώματος και 7 επιβάτες. Η Ουκρανική διπλωματία κατηγόρησε τον Πάπα ότι νομιμοποιεί το δίκαιο του πιο ισχυρού.
κάλεσαν τον Νούντσιο στο Κίεβο και του δώσανε, του έκαναν διάβημα. Ο Βισβάλτας Κουλμπόκας πληροφορήθηκε ότι η Ουκρανία απογοητεύτηκε από τα λόγια του Ποντίφικα όσον αφορά τη Λευκή Σημαία και την ανάγκη να επιδείξει θάρρος και να διαπραγματευτεί με τον επιτιθέμενο, δήλωσε το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση. Ο Βισβάλτας Κουλμπόκας είναι ο εκπρόσωπος του Βατικανού. Είπαμε ότι νομιμοποιεί το δίκαιο του πιο ισχυρού. Ο επικεφαλής Αγίας Έδρας θα έπρεπε να στείλει μηνύματα στη διεθνή κοινότητα για την ανάγκη να ενώσει αμέσως τις δυνάμεις για να εξασφαλίσει τη νίκη του καλού επί του κακού. Όπως και να απευθύνει έκκληση στον επιτιθέμενο και όχι στο θύμα, δήλωσε το Κίεβο. Πάντως το Βατικανό έκανε, ο καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν έκανε μια ψηλοστροφούλα, που είναι υπουργός εξωτερικών του Βατικανού, είπε στην Κοργέρα Ντελασέρα ότι το Βατικανό ασκεί πίεση για κατάπαυση των πυρός και πρώτα απ' όλα οι επιτιθέμενοι είναι αυτοί που θα πρέπει να σταματήσουν τα πυρά. Δηλαδή το έστρωσε λίγο. Αυτό είναι σημαντικό, πιστεύω. Νομοσχέδιο με το οποίο ζητούν την ακύρωση της απόφασης της Σοβιετικής Ένωσης να εκχωρήσει τη Χερσόνησο της Κρυμαίας στην Ουκρανία, κατέθεσαν στη Δούμα Ρώσοι βουλευτές και της Άνω και της Κάτω Βουλής. Η ενέργεια αυτή φαίνεται ότι έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας νομικής βάσης ώστε να ισχυριστεί η Ρωσία ότι η Κρυμαία, την οποία προσάρτησε το 2014, δεν ήταν ποτέ νόμιμα τμήμα της Ουκρανίας. Θα δείτε γιατί το σκεπτικό. Το νομοσχέδιο υποβλήθηκε από μέλη των δύο σωμάτων του Ρωσικού Κοινοβουλίου και χαρακτηρίζει την παραχώρηση της Κρυμαίας στην Ουκρανία το 1954 από τον Χρουσόφ αυθαίρετη και παράνομη, επειδή έγινε χωρίς να γίνει δημοψήφισμα και επιπροσθέτως. Οι Σοβιετικές αρχές δεν είχαν δικαίωμα να παραχωρήσουν εδάφη από τη μία δημοκρατία στην άλλη χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Αυτό έγινε λέει χωρίς δημοψήφισμα, άρα είναι παράνομο. Δεν έχει διευκρινιστεί πότε θα συζητηθεί το νομοσχέδιο. Ο Πούτιν πάντως είχε καταγγείλει την παραχώρηση της Κρυμαίας στην Ουκρανία από τον Νικίτα Χρουτσόφ, υποστηρίζοντας ότι παραβιάστηκαν οι νομικοί κανόνες της εποχής. Κρατήστε το αυτό. Ο Στεφάν Σεζουρνέ στη γαλλική εφημερίδα La Tribune είπε ότι όλο και πιο επιθετική γίνεται η Ρωσία ύστερα από 2 χρόνια πολέμου. Οι Ευρωπαίοι έχουμε συμφέρον να οργανωθούμε και να αναρωτηθούμε τι θα κάνουμε μαζί για να βοηθήσουμε την Ουκρανία ανεξάρτητα από το σενάριο των Αμερικανικών εκλογών. Τα είπαμε, στις πλάτες μας θα πέσει τώρα το έργο όλο. Αλλά και για να προστατεύσουμε άλλες απειλούμενες χώρες όπως οι Βαλτικές Δημοκρατίες και η Μολδαβία. Οι Ρώσοι λένε ότι, ότι κατέριψαν μη επανδρομένο αεροσκάφος που πήγαινε στην Μόσχα, αλλά ότι συνετρίβε ένα ντρόν στην πόλη Αριόλ σε μια φάρμα δεξαμενών πετρελαίου. Όμως λέει, είδα στο χάρτη, η πόλη Νίζνη Νόβγκραντ βρίσκεται γύρω στα 500 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας. Έστειλαν εκεί δηλαδή οι Ουκρανοί μη επανδρομένο αεροσκάφος και χτύπησαν διελιστήριο, είδα τη φωτιά δηλαδή από ρώσικη πηγή. Τι σημαίνει αυτό, μιλάμε για πάνω από 1000 χιλιόμετρα ντρόν με βεληνικές πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Τι μας είπε ο Μαρκ Τσάμπιον, ότι πλέον εκδημοκρατίστηκε η παραγωγή βαλιστικών πυράβλων και ντρόν. Τα ντρόν στην ουσία πύραυλοι είναι, άμα το φορτώσεις. Η SVR είναι η 5η διεύθυνση της KGB, που ήταν η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού. Τώρα είναι η υπηρεσία πληροφοριών εξωτερικού, δήλωσε χωρίς να παρέχει στοιχεία ότι οι Αμερικανοί ετοιμάζονται να παρέμβουν στις ρωσικές εκλογές. Το Associated Press. Η οικονομία της Ρωσίας αναπτύσσεται παρά τις δυτικές πιέσεις. Ο πληθωρισμός είναι στο 7%, ενώ ο στόχος ήταν 3%. Η οικονομία θα αναπτυχθεί φέτος 2,6%, ενώ της Ευρώπης θα είναι 0,9%. Η οικονομία είναι ανθεκτική, δεν λείπουν πράγματα από τον κόσμο, δεν νιώθει ο κόσμος ότι γίνεται πόλεμος και ότι καταστράφηκε η οικονομία. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι αναπτυσσόμενος, αυτάρκης στην παραγωγή των δικών της τροφίμων, πιο αυτάρκης από το 2014, αν προκύψει έλλειψη δυτικών αγαθών τα παίρνει από την Κίνα. Στην ουσία το Associated Press είναι βαρόμετρο, κάπου δίνει μηνύματα.
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας είπε χθες ότι νατοϊκές δυνάμεις υπάρχουν ήδη στην Ουκρανία. Οι δηλώσεις Σικόρσκι, Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, αποτελούν απόδειξη για την άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη σύγκρουση στην Ουκρανία και πλέον είναι μάταιο να το αρνούνται, ανέφερε η Ζαχάροβα. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μακρόν, εκπρόσωπος τύπου του Ρώσου ότι θα στείλει, του Ρώσου Προέδρου Πεσκόφ τόνισε ότι μία άμεση στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας θα είναι αναπόφευκτη αν σταλούν δυτικά στρατεύματα στην Ουκρανία. Είπε επίσης ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει επίσης να αξιολογήσουν τις συνέπειες τέτοιων ενεργειών. Μια πολύ σημαντική δήλωση και τελειώνουμε. Μια μέρα μετά την επίσημη ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ο Υπουργός Εξωτερικών Τόμπιας Μπίλστρομ είπε ότι η χώρα του δεν επιθυμεί να φιλοξενήσει πυρηνικά όπλα του ΝΑΤΟ στο έδαφος της, καθώς και μόνιμες στρατιωτικές βάσεις της Συμμαχίας. Λέει, θα παραχωρούμε το έδαφος μας για να γίνονται ασκήσεις, όχι μόνιμες βάσεις του ΝΑΤΟ και όχι πυρηνικά όπλα. Και αυτό έγινε δύο μέρες μετά την επίσημη εισδοχή της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Ο κύριος Αϊφαντής έκανε την διακήρυξη, την έδωσε στη δημοσιότητα. Ετοιμάζεται μία πλατφόρμα για να μπουν οι υπογραφές, γιατί κάποιοι ζήτησαν πού είναι η πλατφόρμα. Αύριο θα κάνω εγώ τη σχετική αναφορά για τη διακήρυξη στην αυριανή εκπομπή. Μέχρι αύριο, υπομονή. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια σας.